Λένε ότι ο σκύλος είναι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου. Δυστυχώς όμως οι τετράποδοι φίλοι μας συχνά αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας όπως και οι άνθρωποι. Ο καρκίνος είναι μία από τις βασικές αιτίες θανάτου μεταξύ των σκύλων, ιδιαίτερα των ηλικιωμένων. Μερικοί τύποι μάλιστα είναι ιδιαίτερα επιθετικοί, όπως το λέμφωμα, το αιμαγγειοσάρκωμα και το οστεοσάρκωμα. Οι συνηθισμένες εξετάσεις, όπως οι εξετάσεις αίματος και η ανάλυση ούρων, συχνά δεν εντοπίζουν την ασθένεια πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων. Επομένως, οι κτηνίατροι κάνουν τη διάγνωση όταν είναι πια πολύ αργά. Ακόμα και αν υποψιάζονται την ύπαρξη όγκου, οι χειρουργικές εξετάσεις για την επιβεβαίωσή του μπορεί να είναι επεμβατικές, δαπανηρές και επικίνδυνες για ζωτικά όργανα του σκύλου. Το 2019 ιδρύθηκε η εταιρεία PetDX από δύο επιστήμονες που ξεκίνησαν να αναπτύξουν την πρώτη πολυκαρκινική υγρή βιοψία για σκύλους, μια εξέταση που ονόμασαν OncoK9. Το προϊόν κυκλοφόρησε το 2021 και διατίθεται σε περίπου 400 κτηνιατρικές κλινικές μόνο με ιατρική συνταγή. Σε μια έκθεση που δημοσιεύτηκε πρόσφατα, οι δύο επιστήμονες περιγράφουν λεπτομερώς την απόδοση της υγρής βιοψίας τους σε μια δοκιμή που ξεκίνησε το 2019. Για παραπάνω από 1,5 χρόνο, κτηνίατροι που συνεργάστηκαν με την PetDX πήραν αίμα από 1.100 σκύλους. Μερικά σκυλιά είχαν ήδη λάβει διάγνωση για καρκίνο. Τα υπόλοιπα θεωρούνταν υγιή. Στη συνέχεια, το εργαστήριο της PetDX εξέτασε αυτό το αίμα χρησιμοποιώντας μια εσωτερική γονιδιωματική ανάλυση που αναζήτησε μεταλλάξεις ή άλλους βιοδείκτες καρκίνου στο DNA των σκύλων. Ο αλγόριθμος των επιστημόνων έχει σχεδιαστεί για να εντοπίζει αυτούς τους γενετικούς δείκτες σε πολλές ράτσες σκύλων με διαφορετικές μορφές καρκίνου. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη μελέτη οι ιδιοκτήτες των κατοικιδίων και οι κτηνίατροι γνώριζαν ήδη αν τα σκυλιά είχαν καρκίνο, αλλά οι ερευνητές της PetDX όχι, για να μην επηρεάσουν την ανάλυσή τους. Στη συνέχεια, η ομάδα συνέκρινε τα αποτελέσματά της με τις προηγούμενες διαγνώσεις των κτηνιάτρων. Συνολικά, ο αλγόριθμος εντόπισε περίπου το 55% των συνολικών περιπτώσεων. Ήταν πιο ακριβής κατά τον εντοπισμό καρκίνων προχωρημένου σταδίου ή οποιοδήποτε σταδίου επιθετικών τύπων. Όσον αφορά στους τρεις πιο επιθετικούς καρκίνους, η εξέταση αίματος OncoK9 έδωσε τη σωστή απάντηση στο 85% των περιπτώσεων. Για όλους τους μεταστατικούς καρκίνους, το ποσοστό εντοπισμού ήταν πάνω από 80%. Η εξέταση μπορούσε να εντοπίσει τον καρκίνο και σε πρώιμα στάδια, αλλά σε πολύ μικρότερα ποσοστά. Οι περισσότεροι ειδικοί συμφωνούν ότι αυτή η εξέταση είναι ένα καλό βήμα για τον έγκυρο εντοπισμό του καρκίνου στους σκύλους. Ωστόσο, υπάρχουν και κάποια θέματα που απασχολούν μερικούς επιστήμονες. Ένα από αυτά είναι το τι γίνεται μετά τη διάγνωση. Ακόμα και αν η διάγνωση είναι έγκυρη, οι θεραπευτικές επιλογές για τους σκύλους δεν είναι πολλές. Επιπλέον, κάποιοι ισχυρίζονται ότι το τεστ δεν ήταν τόσο αποτελεσματικό στον εντοπισμό μικρών όγκων, ενώ υπάρχουν και τα ψευδώς θετικά αποτελέσματα που εμφανίστηκαν σε έως και 1,5% των περιπτώσεων. Αυτά κάνουν μερικούς ειδικούς να ανησυχούν για τη χρήση μιας εξέτασης αίματος ως εργαλείου ρουτίνας ελέγχου. Τα ψευδώς θετικά στοιχεία μπορούν να οθήσουν τους ιδιοκτήτες και τους κτηνιάτρους να διατάξουν εξετάσεις παρακολούθησης σε ένα σκύλο που δεν τις χρειάζεται. Το χειρότερο σενάριο είναι να αποφασίσει κάποιος να κάνει ευθανασία στο σκύλο λόγω μιας λανθασμένης διάγνωσης. Η ίδια η PetDX πάντως συνιστά την εξέταση μόνο για σκύλους υψηλού κινδύνου και ως διαγνωστικό βοήθημα όταν οι κτηνίατροι υποψιάζονται την ύπαρξη καρκίνου.